Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πολύπαθο θέμα στις μέρες μας. Για τις συχνότητες Σούμαν, την ιστορία τους, τις απόψεις για αυτές και το Matrix. Αν μου λέγατε ότι το Matrix είναι αυτό που περιγράφηκε στην ομώνυμη ταινία των αδελφών Wachowski με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves, θα σας απαντούσα με δύο λέξεις. Ναι, ακριβώς. Το κβαντικό πεδίο άλλωστε ήταν πάντα εδώ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μία ανάλυση λιγότερο σεναριακή. Θα ήθελα την υπομονή σας για λίγο, γιατί θα ξεκινήσουμε με κάποιες απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες και στη συνέχεια θα περάσουμε και στην ουσιαστική εξήγηση της λειτουργίας του Matrix. Ο πρώτος διδάξας λοιπόν ήταν ποιος άλλος, ο Νικολά Τέσλα. Οι πρώτες καταγεγραμμένες παρατηρήσεις των παγκόσμιων ηλεκτρομαγνητικών συντονισμών έγιναν από τον Νικολά Τέσλα στο εργαστήριό του στο Colorado Springs το 1899. Η παρατήρησή του οδήγησε σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις ηλεκτρικές ιδιότητες της Γης, οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για την ιδέα του ασύρματου δικτύου. Ο Τέσλα ερευνούσε τρόπους εκπομπής ισχύως και ενέργειας ασύρματα για μεγάλες αποστάσεις. Εξέπεμπε κύματα εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων μέσω του εδάφους, όπως επίσης και μέσω του χώρου μεταξύ της επιφάνειας της Γης και του στρώματος Kennedy Heaviside. Κατοχύρωσε μάλιστα πατέντες ασυρμάτων πομποδεκτών, οι οποίοι μέσω αυτής της μεθόδου παρήγαγαν στάσιμα κύματα. Κάνοντας μαθηματικούς υπολογισμούς, ο Τέσλα ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι η συχνότητα απήχησης της Γης είναι περίπου 8 Hz. Ερχόμαστε τώρα στη δεκαετία του 1950. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τότε πως η συχνότητα συντονισμού της ιονοσφαιρικής κοιλότητας της Γης είναι ακριβώς σε αυτό το εύρος. Ο Winfried Otto Schumann ήταν αυτός που μελέτησε τις θεωρητικές πτυχές των παγκόσμιων συντονισμών στο σύστημα κυματοδηγών μεταξύ Γης και ιονόσφαιρας, γνωστό ως σήμερα ως συντονισμοί Σούμαν. Μεταξύ του 1952 και 1954, ο Σούμαν μαζί με το συνεργάτη του Κένινγκ δοκίμασαν να μετρήσουν τις συχνότητες των συντονισμών. Αλλά μέχρι να γίνουν μετρήσεις από τους Balser και Wagner, το διάστημα από το 1960 μέχρι το 1963 δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών και ο διαχωρισμός των συντονισμών από το θόρυβο. Από τότε υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους συντονισμούς Σούμαν σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Η άποψη των φυσικών επιστημόνων, όπως ακριβώς διατυπώνεται και τη δεχόμαστε σήμερα για την αντίχυση Σούμαν, είναι η εξής. Όπως κατανοούμε σήμερα, η Γη συμπεριφέρεται σαν ένα τεράστιο ηλεκτρικό κύκλωμα και η ατμόσφαιρά της αποτελεί έναν αδύνατο αγωγό που συνδέει την περιοχή μεταξύ της επιφάνειας της Γης και την εσωτερική άκρη της ιονόσφαιρας που βρίσκεται 55 χιλιόμετρα πιο πάνω. Συνήθως, το φορτίο της περιοχής αυτής είναι περίπου 500.000 κουλόμπ. Μέσα σε αυτή την περιοχή δημιουργείται μία ροή φορτίων μεταξύ του εδάφους και της ιονόσφαιρας, με τη μορφή κυμάτων. Από τα κύματα αυτά, ένα είναι το βασικό, με συχνότητα περίπου στα 7,8 Hz, που ονομάζεται αντίχυση Σούμαν. Όπως έχει αποδειχθεί, το αίτιο της δημιουργίας τους δεν είναι κάποιο γεγονός που προέρχεται από το εσωτερικό ή την επιφάνεια της Γης, αλλά από την ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρά της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φαινομένου των αστραπών. Να επαναλάβουμε σε αυτό το σημείο ότι την ύπαρξη αυτών των κυμάτων την προέβλεψε αρχικά ο Τέσλα, αλλά η ονομασία τους τελικώς προέρχεται από το γερμανό φυσικό Ότο Σούμαν. Για 20 και πλέον χρόνια, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας πάνω στην αντίχυση Σούμαν
έχει πραγματοποιηθεί από το Αμερικανικό Ναυτικό στο πλαίσιο της μελέτης εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων επικοινωνίας με τα υποβρύχια. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στην ιστορία και μία άλλη ιδιότητα της αντίχησης Σούμαν. Το 1983 δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην επιστημονική κοινότητα όταν παρουσιάστηκαν εργασίες στις οποίες αναφέρονταν μετρήσεις όπου η αντίχηση Σούμαν είχε μεταβληθεί και η συχνότητά της, αντί για 7,8 Hz, ήταν πλέον κάτι λιγότερο από 13 Hz. Οι μετρήσεις αυτές αμφισβητήθηκαν αμέσως, αφού η μεταβολή αυτή θα σήμαινε ή τη μεταβολή της ταχύτητας του φωτός ή τη σημαντική συρρίκνωση της γης, της διαμέτρου της γης, γεγονότα τα οποία όμως δεν είχαν συμβεί. Προτίμησα λοιπόν τότε, αντί να εντείνουν τις έρευνες για τη λύση του μυστηρίου, να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι από τα όργανα δεν μετρήθηκε η αντίχηση Σούμαν, αλλά λόγω κάποιου σφάλματος η πρώτη αρμονική της, η οποία έτσι κι αλλιώς φτάνει στα 14 Hz. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ερχόμαστε όλοι εμείς που ασχολούμαστε μέσα από τον τομέα μας ο καθένας, κυρίως με το αόρατο κβαντικό πεδίο, να φέρουμε μία επιπλέον πληροφορία προς διαρεύνηση για όλους σας. Η Γη και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν διατρέχονται μόνο από την ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει και ο μαγνητισμός, η μαγνητική ενέργεια, η οποία αποτελείται από φως και πληροφορία. Έτσι λοιπόν το Matrix δεν είναι μία στατική ηλεκτρική μηχανή που εργάζεται ακατάπαυστα, μονοδιάστατα και μη εξελικτικά, λες και ήταν μία οποιαδήποτε μηχανή εργοστασίου που σε κάποια χρόνια θα χαλάσει κιόλας και θα την πετάξουμε. Παρά είναι μία ζωντανή ηλεκτρομαγνητική μηχανή ιδεών και νόησης και ανήκει σε ένα τομέα που έχει πολλά να δώσει από εδώ και στο εξής. Στον τομέα της άειλης βιομαγνητικής τεχνολογίας. Αυτό που καλούμε σήμερα ως επιστήμη κάνει κατά την άποψή μου ένα τραγικό λάθος. Αφήνει εντελώς απ' έξω τη συμμετοχή της διάνοιας ως υπαρκτή, ισχυρή και συνεχώς εμπλεκόμενη παράμετρο σε κάθε έκφραση της ζωής. Μετράει τον ηλεκτρισμό, μετράει τον μαγνητισμό, αλλά δεν κατανοεί ή αρνείται να κατανοήσει πως σε όλα αυτά υπάρχει ουσία. Και η ουσία αυτή εκφράζεται διαμέσω της διανοίας και της ανάλογης ποιότητας της πληροφορίας που φέρει η διάνοια αυτή. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν μιλάμε για τις συχνότητες Σούμαν, μιλάμε για το Matrix, για ένα μορφογενετικό πλέγμα που συνδέει όλους τους εγκεφάλους των έμβιων όντων που βρίσκονται στον πλανήτη μαζί του. Κάθε σκέψη μας, κάθε αίσθησή μας, αυτομάτως μεταβιβάζεται στο μεγάλο υπολογιστή, στη μεγάλη αυτή μήτρα των ιδεών και των συναισθημάτων, το Matrix. Εκεί η πληροφορία συλλέγεται και με την κατάλληλη διαδικασία επιστρέφει πίσω στον πλανήτη ως υλική πραγματικότητα. Αυτή η υλική πραγματικότητα πότε αφορά εμάς τους ίδιους και πότε αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το τι θα συμβεί εξαρτάται από το με πόση ενέργεια μία συγκεκριμένη νοητική σκέψη στάλθηκε προς τη μεγάλη μήτρα, το μεγάλο υπολογιστή. Πόσο μπόρεσε, δηλαδή θα λέγαμε στην ουσία, να αφήσει το αποτύπωμά της έτσι ώστε και εκείνο, με την κατάλληλη διεργασία στη συνέχεια, να το γυρίσει πίσω ως συγκεκριμένη υλική πραγματικότητα. Μη σας φαίνεται τρομερό. Αυτή είναι η δουλειά του. Και εμείς, όσα χρόνια βρισκόμαστε πάνω στον πλανήτη, είμαστε ένα με αυτό. Και ένας από τους λόγους που υπάρχουμε είναι και εξαιτίας του. Αν αύριο, για παράδειγμα, το Matrix κατέρεε, θα καταραίαμε αμέσως κι εμείς. Γιατί ο εγκέφαλός μας, έτσι όπως είναι κατασκευασμένος, δεν θα είχε κανένα μα κανένα σημείο αναφοράς. Κατά συνέπεια, και αν δεν το καταλάβατε μέχρι τώρα, εσείς επηρεάζετε τη ζωή σας σύμφωνα με το τι είδους πληροφορία στέλνετε στο Matrix. Σύμφωνα με τις ομάδες που διαλέγετε να ανήκετε. Σύμφωνα με τι τραβάει την προσοχή σας
και το τι θεωρείται αληθινό ή χρήσιμο. Εσείς, εγώ, όλοι μας δημιουργούμε καθημερινά αυτό που συμβαίνει στις ζωές μας και στον πλανήτη σύμφωνα με το χαρακτήρα μας. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τον κόσμο που ζούμε. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχώς να εργαζόμαστε προς την ομορφιά, την πνευματικότητα, την εξέλιξη, την αγάπη και την αναβάθμιση. Αυτό το τεράστιο ενεργειακό πλέγμα μοιάζει, θα λέγαμε, με ένα τεράστιο κρύσταλλο, ο οποίος, όπως είπαμε, πάλεται βασικά με 7,8 Hz, ακριβώς στην ίδια συχνότητα που πάλεται και ο εγκέφαλος των πολλών ανθρώπων. Δεν λέω όλων των ανθρώπων, γιατί αυτό ήδη έχει αλλάξει κατά πολύ. Έξου και η αύξηση της παλμικής ισχύς των Hertz σε διάφορα σημεία του Matrix. Το πλέγμα αυτό έχει κατασκευαστεί, όπως φαίνεται, πριν από εκατομμύρια χρόνια από αγνώστους και πιθανότατα υπερκόσμιους μηχανισμούς. Αυτό το πλέγμα επηρεάζει όχι μόνο την ατμόσφαιρα και τον καιρό της ή τις τηλεπικοινωνίες, αλλά ξεκάθαρα και τη σκέψη των ανθρώπων. Αν κάποιοι από εμάς κατορθώσουν να το ελέγξουν με μαζική ισχύ, τότε θα έχουν κατορθώσει να ελέγξουν ολόκληρο τον κόσμο μας. Μέσα από αυτό, με κατευθυνόμενες εκπομπές, μπορεί κάποιος να αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Μπορεί να προκαλέσει επαναστάσεις ή να σταματήσει πολέμους. Να προκαλέσει ή να εξουδετερώσει παγκόσμιες επιθυμίες και να κατευθύνει γενικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων όπως θέλει. Γι' αυτό να προσέχετε το μυαλό σας όταν είστε εκτεθειμένοι σε μαζικότητες όπως είναι σήμερα τα οπτικοακουστικά μέσα. Ας σημειωθεί ότι οι πρόγονοί μας ήξεραν πολύ καλά για την ύπαρξη του Μάτριξ. Ο ίδιος ο Πυθαγόρας και ο Πλάτων το έχουν περιγράψει στα έργα τους με μεγάλη λεπτομέρεια χιλιάδες χρόνια πριν. Εν κατακλείδη, το Μάτριξ, εκτός από ένας φυσικός ηλεκτρικός μηχανισμός, στα πλαίσια που αφορούν την τρισδιάστατη φυσική του πλανήτη, είναι και η μεγάλη μαγνητική θάλασσα που κολυμπούν οι σκέψεις, οι επιθυμίες και τα συναισθήματα όλων μας. Γι' αυτό λοιπόν, φροντίστε, αν δεν θέλετε να βγείτε με σπηριά από αυτή τη συμπαντική θάλασσα των ιδεών, να κρατάτε καθαρά τα νερά της. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, δώστε μας ένα like, κάντε ένα share και βοηθήστε μας να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά μπορούμε.